Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η αντιπροσωπεία που υπάρχει εδώ σήμερα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τον αγώνα που δίνεται, έναν αγώνα ο οποίος έχει και συνέπεια και συνέχεια. Δεν κάμφθηκε επειδή ψηφίστηκε ο νόμος, οι νόμοι ψηφίζονται, αλλά από την ψήφιση μέχρι την εφαρμογή του νόμου υπάρχει μία απόσταση. Και αποδεικνύεται ότι οι αγώνες των εργαζομένων, όπως καλή ώρα ο δικός σας, αλλά και άλλοι, μπορούν να βάζουν εμπόδια σε αντιλαϊκούς, αντιεργατικούς, αντιπολιτιστικούς νόμους. Και μπράβο σας και συνεχίστε, και όσο θα συνεχίζετε εμείς θα είμαστε σταθερά στο πλευρό σας, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Αυτό που αποδείχτηκε βέβαια με τις εξελίξεις, γιατί μιλάω σε ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, είναι ότι επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις όλων μας και του δικού μας κόμματος στη Βουλή κατά τη συζήτηση, την πρόσφατη συζήτηση αυτού του νόμου πλέον, και επιβεβαιώθηκαν από τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων που ανακοινώθηκαν. Επίλεκτα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, έτσι για να μην μένει και καμιά αμφιβολία δηλαδή, για το που θέλουν να πάνε τον πολιτισμό συνολικά, και αυτή η νομική μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για επιχειρηματική ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών. Αυτή είναι όλη η ουσία, την οποία βεβαίως καλοβλέπουν οι μεγαλοξενοδόχοι και όλοι τέλος πάντων εκείνοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, τρομάρα τους, που λένε ότι είναι ο τουρισμός. Περί αυτού πρόκειται. Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι εκτιμήσεις από τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και είναι παρήγορο ότι ο δικός σας αγώνας, ο αγώνας των εργαζομένων, ότι βάζει εμπόδια, τους δυσκολεύει έτσι σε αυτό το δρόμο να συνεχίσουμε, γιατί και μετά τις εκλογές, ας μου επιτραπεί μία, δεν είναι προφητεία, είναι μία εκτίμηση βάσιμη, δεν πρόκειται να αλλάξει επί της ουσίας αυτή η πολιτική, είτε έτσι είτε αλλιώς με την επόμενη κυβέρνηση θα συνεχιστεί η εμπορευματοποίηση και η επιχειρηματική αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού. Είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί. Θα είμαστε στο πλευρό σας, θα είμαστε δίπλα σας και ο ριζοσπάστης καλύπτει με δημοσιεύματα και το πόρτα του 902 με δημοσιεύματα και με ρεπορτάζ όλους αυτούς τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχετε, επειδή έχουμε δίκιο, στο τέλος θα βγούμε και νικητές.